προς τα ανατολικά της πόλης του Ηρακλείου, σε απόσταση 20 περίπου χιλιομέτρων, βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα τουριστικά θέρετρα της Κρήτης, η Χερσόνησος, που αποτελεί έδρα δήμου στον οποίο υπάγονται οι δημοτικές ενότητες Μαλίων, Γουβών και Επισκοπής με 27.220 κατοίκους, σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2021. Η ιστορία του τόπου αναδύεται από τα βάθη των αιώνων, με αδιάψευστους μάρτυρες, τα αρχαιολογικά ευρήματα που είναι διάσπαρτα σε ολόκληρη την περιοχή. Στη θέση της σημερινής πόλης υπήρχε η αρχαία Χερόνησος, όπως μας πληροφορεί ο Στέφανος Βυζάντιος. Χερόνησος, κατά Κρήτη νήσων έχουσαν πολισμάτιον ομώνυμων, ξενείων εν το περί αυτής με την Κρήτην. Κατά δε την αυτήν πλευράν και Χερόνησος κείται προς τη θαλάσση μεταξύ της Τεκνοσού και της Ολούντος. Υπολείται ομοίως χερονησείται και χερονήσει ως αυτός φυσήν. Η αρχαία Χερόνησος αναφέρεται στους σταδιασμούς της Μεγάλης Θαλάσσης που ήταν έργο άγνωστου αρχαίου γεωγράφου ή πλοηγού κατά το δεύτερο μισό του 3ου αιώνα. Από το έργο αυτό έχει σωθεί μόνο τμήμα του και περιέχει αποστάσεις, οδηγίες πλεύσης και περιγραφές λιμένων της Μεσογείου. Για την Χερόνησο αναφέρει «Από του Ηρακλείου εις Χερόνησον πόλην στάδιοι 30. Είδωρ έχει και νήσων έχουσαν πύργων και λιμένα. Από Χερονήσου η Σολούντα, στάδιοι 60. Η αρχαία Χερόνησος αποτελούσε το λιμάνι της ισχυρής πόλεως της Λήτου, όπου υπήρχε και το ιερό της Βρυτομάρτιδος, όπως αναφέρει ο Έλληνας γεωγράφος, φιλόσοφος και ιστορικός Στράβων. Λήτου δε επίνιον έστι η λεγόμενη Χερόνησος, ενήτω της Βρυτομάρτεως ιερών. Στο έργο του Πλούταρχου Ιθικά, «Γυναικών αρετέ», αναφέρεται μια συναρπαστική ιστορία για το πώς ιδρύθηκε η αρχαία Χερόνησος. Σύμφωνα με τον Πλούταρχο, οι Τυρινοί είχαν καταλάβει την Λίμνο και την Ύμβρο, είχαν αρπάξει τις γυναίκες των Αθηναίων από τη Βραβρώνα της Αττικής, με τις οποίες απόκτησαν παιδιά. Οι Αθηναίοι έδιωξαν αυτά τα παιδιά από τα νησιά επειδή ήταν μιξοβάρβαροι, και αυτά πήγαν στη Σπάρτη, όπου πρόσφεραν μεγάλη βοήθεια στους Σπαρτιάτες στον πόλεμο εναντίον των Ηλότων το 465 π.Χ. Οι Σπαρτιάτες, αναγνωρίζοντας την προσφορά τους στον πόλεμο, τους παραχώρησαν πολιτικά δικαιώματα και παραμονή στη Σπάρτη, όπου και παντρεύτηκαν. Σύντομα όμως οι Σπαρτιάτες άρχισαν να τους υποπτεύονται ότι θα επαναστατούσαν προκειμένου να ανατρέψουν το καθεστώς για να καταλάβουν την πόλη και γι' αυτό τους έκλεισαν στις φυλακές. Τότε οι γυναίκες τους πήγαν στις φυλακές και παρακάλεσαν τους φρουρούς
να τις αφήσουν να δουν τους άντρες τους. Όταν μπήκαν όμως στις φυλακές οι γυναίκες, έβγαλαν τα φορέματά τους και τα έδωσαν στους άντρες τους να τα φορέσουν και έτσι οι μεταμφιεσμένοι κατάφεραν να βγουν από τις φυλακές ενώ εκείνες έμειναν μέσα φορώντας ανδρικά ενδύματα έτοιμες να υποστούν και τις συνέπειες από τους Σπαρτιάτες. Οι άντρες κατέλαβαν τον Ταΐγετο και αφού ήρθαν σε επαφή με τους ήλωτες τους παρακίνησαν σε αποστασία. Αλλά οι Σπαρτιάτες βλέποντας τον κίνδυνο που διέτρεχαν από ένα νέο αιματηρό πόλεμο δέχτηκαν να κάνουν μια συμφωνία με τους απογόνους των Τυρινών. Συμφώνησαν να τους δώσουν πλοία και χρήματα και μαζί με τις γυναίκες τους θα έφευγαν οριστικά από τη Σπάρτη και μάλιστα με αρχηγούς τους Σπαρτιάτες Πόλην, Δελφών και Κρατέδα. Ο Πόλης οδήγησε τους περισσότερους Τυρινούς στην Κρήτη σε μια ωραία τοποθεσία που ονομαζόταν Χερόνησος και σύμφωνα με το χρησμό που είχαν λάβει από το μαντίο θα έπρεπε να εγκατασταθούν εκεί που θα έχαναν το ξύλινο άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος που είχαν πάρει από τους προγόνους τους καθώς και την άγκυρα του πλοίου τους. Την πρώτη νύχτα της παραμονής τους στην ακτή της Χερονήσου οι Τυρινοί άκουσαν τρομακτικούς κρότους να πλησιάζουν απειλητικοί και πανικόβλητοι έτρεξαν στα πλοία τους να σωθούν από τον άγνωστο κίνδυνο αλλά μέσα στον πανικό τους ξέχασαν το ξύλινο άγαλμα της Αρτέμιδος στην ακτή και ο αρχηγός τους, ο Πόλης, είδε ότι έλειπε και η άγκυρα του πλοίου του. Τότε οι Τυρινοί κατάλαβαν ότι εκπληρώθηκε ο χρησμός και την επόμενη ημέρα επέστρεψαν, επιβλήθηκαν στους κατοίκους της περιοχής και εγκαταστάθηκαν σε αυτόν τον τόπο και στη συνέχεια στην Λήτο. Για τον λόγο αυτό, οι κάτοικοι των δύο πόλεων θεωρούνταν συγγενείς και είχαν αναπτύξει στενές οικονομικές σχέσεις. Μάλιστα σε επιγραφή που βρέθηκε στην περιοχή αναφέρεται «Α των Λυτίων, των Τετινάνων πόλην οικούντων και των Επιθαλάσσα, θεωρώντας τους κατοίκους και των δύο πόλεων Λυτίους». Οι νέοι άπηχοι οικοδόμησαν ιερό για το ξύλινο άγαλμα της Βρυτομάρτεως Αρτέμιδος στην τοποθεσία Ελληνικό Λιβάδι, όπου υπήρχαν και άλλα δημόσια κτίρια. Σήμερα συναντούμε εδώ το εξοκλήσι του Αγίου Νικολάου, που είναι χτισμένο πάνω στα λείψανα του ιερού και σε οικοδόμημα της Ρωμαϊκής εποχής. Ο αρχαιολόγος και ακαδημαϊκός Σπύρος Μαρινάτος ανακάλυψε εδώ επιγραφή του 1ου π.Χ. αιώνα στην οποία αναφέρεται «Ευκλίδας και Λύκος η Αλεξιμάχο, Βρυτόμαρτη Χαριστήριο». Η αρχαία Χερόνησος, παρά τους δεσμούς της με τη Λήτο, ήταν αυτόνομη και ανεξάρτητη πόλη με δικά της νομίσματα. Ο Ονόριο Μπέλη, που ήταν ιατρός από τη Βιτσέντσα της Ιταλίας και είχε ασχοληθεί πολύ με την ιστορία της Κρήτης, σε ένα κείμενό του το 1586, στη διάρκεια της Ενωτοκρατίας, αναφέρει για την Χερόνησο. Η πόλη της Χερονήσου ήταν μικρή, λιμάνι της Λήτου. Κι όμως είχε ένα αμφιθέατρο και ένα θέατρο όχι πολύ μεγάλο
και πολύ ωραία οικοδομήματα. Είχε λιμάνι που τώρα είναι επιχωματωμένο, ικανό να χωρέσει 30 γαλέρες. Ο Στράβων λέει πως ήταν εδώ ο ναός της Βρυτομάρτιδος, που φαίνονται τα ίχνη του. Από την Χερόνησο στη Λίτο υπήρχε ένας ωραιότατος δρόμος και πολύ καλός, παρόλο που περνούσε από βουνά και λαγκάδια. Είχε ένα υδραγωγείο θαυμάσιο που έφερνε το νερό μιας πολύ μεγάλης πηγής. Το υδραγωγείο αυτό άρχιζε 4 ή 5 μίλια πάνω από την Λίτο και έπαιρνε το νερό μιας πηγής των πολύ υψηλών βουνών που λέγονται Λασίθη. Το διοχέτευε πρώτα στη Λίτο και έπειτα στην Χερόνησο, με υδατογέφυρες πολύ υψηλές που προξενούν θάμβος. Στέκει σχεδόν ολόκληρο και θα διατηρηθεί αιώνια. Μια τέτοια υδατογέφυρα του υδραγωγείου της Χερονήσου σώζεται σήμερα στην τοποθεσία Ξεροκαμάρες, στο δρόμο προς το χωριό Ποταμιές. Μια νεότερη μελέτη για το υδραγωγείο της Χερονήσου του Νικολάου Οικονομάκη διαπίστωσε ότι το υδραγωγείο της Χερονήσου δεν είχε καμία σχέση με το υδραγωγείο της Λίτου, όπως αναφέρει ο Ονόριο Μπέλη. Με επιτόπια έρευνα αποδείχτηκε ότι το υδραγωγείο της Χερονήσου, μήκους 14 χιλιομέτρων, μετέφερε το νερό από την πηγή Κουτσουνάρα, που βρίσκεται νότιο-ανατολικά του καλού χωριού της επαρχίας Πεδιάδας, όπως έδειχνε το σχεδιάγραμμα της διαδρομής του υδραγωγείου. Πρόσφατα, στη διάρκεια των εργασιών για τη διάνοιξη του νέου δρόμου που θα συνδέσει τον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης με το αεροδρόμιο Καστελίου, στο ύψος της Χερονήσου αποκαλύφθηκαν τμήματα του αγωγού του υδραγωγείου. Μια υπέροχη ρωμαϊκή κρίνη συναντούμε σήμερα στον παραλιακό δρόμο της Χερονήσου με ψηφιδωτά από σκηνές ψαρέματος. Ο Ονόριο Μπέλη αναφέρει ότι στο λιμάνι της Χερσονήσου χωρούσαν 30 γαλέρες και ακόμη σήμερα διακρίνονται στο βυθό της θάλασσας τα λιμενικά έργα της ρωμαϊκής περίοδου. Μια μεγάλη προβλήτα πλάτους 4 μέτρων άρχιζε από τη Χερσόνησο της Αγίας Παρασκευής που προστάτευε τον μικρό κόλπο Τηγάνη, όπως ονομαζόταν. Η Χερσόνησος γνώρισε μεγάλη ακμή κατά την ρωμαϊκή περίοδο, όπως μαρτυρούν τα λιμενικά έργα, το υδραγωγείο και το θέατρο, το οποίο δυστυχώς καταστράφηκε όταν το 1897 δόθηκε άδεια στους κατοίκους να πάρουν τις πέτρες για να χτίσουν τα σπίτια τους. Το ρωμαϊκό θέατρο χρονολογείται τον 1ο π.Χ. αιώνα. Το σχεδιάγραμμα του Ονόριο Μπέλη μας δίνει μια εικόνα του θεάτρου όπως το είδε εκείνος το 1586.
Το προστόο ήταν μοναδικό, καθώς είχε καμπύλα άκρα με εσωτερική κυονοστοιχεία. Το μήκος του ήταν 83 μέτρα και το πλάτος 30 μέτρα. Αν και υπήρχε είσοδος από το προστόο και από εκεί στη σχοινή, η κύρια είσοδος στο θέατρο γινόταν από τις κλίμακες που οδηγούσαν στις παρόδους και από εκεί στο κύλο του θέατρου, το οποίο είχε ένα μόνο διάζωμα. Την εξωτερική πλευρά του αναλυματικού τείχου, του κύλου, διέτρεχε η συνηθισμένη για τα ρωμαϊκά θέατρα στοά. Κατά την πρώτη Βυζαντινή περίοδο, η Χερσόνησος υπήρξε σπουδαίο θρησκευτικό κέντρο και ήταν έδρα επισκοπής την οποία είχε ιδρύσει ο ίδιος ο Απόστολος Τίτος. Από τους τέσσερις επισκόπους της Κρήτης, που αναφέρονται στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο του 431, ο επίσκοπος Χερσονήσου αναφέρεται μετά τον επίσκοπο Γορτίνης. Το 1955, ο αρχαιολόγος Αναστάσιος Ορλάνδος πραγματοποίησε ανασκαφή στο εξοκλήσι του Αγίου Νικολάου και διατύπωσε την άποψη ότι το εκκλησάκι ήταν χτισμένο επάνω σε τρίκλητη παλαιοχριστιανική βασιλική του 6ου αιώνα. Η βασιλική αυτή είχε μήκος 50 μέτρα και 20 εκατοστά, πλάτος 18 μέτρα και 90 εκατοστά, με μια ορθογώνια αυλή στη δυτική πλευρά, στενό μακρονάρθηκα και το πεντάπλευρο ιερό βρεχόταν από την θάλασσα. Ο Αναστάσιος Ορλάνδος πραγματοποίησε και την ανασκαφή στη θέση Καστρή, που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του λιμανιού της Χερσονήσου, πάνω από το γραφικό εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής. Εδώ αποκαλύφθηκε μια μεγάλη βασιλική με κτίσματα διαφόρων περιόδων, στενό μακρονάρθηκα, τον κυρίως ναό και το ιερό που η ημικυκλική του αψίδα είναι εγγεγραμμένη σύμφωνα με τα συριακά πρότυπα. Μπροστά στην κόγχη του ναού βρέθηκε η μαρμάρινη βάση της Αγίας Τράπεζας, η οποία ήταν κάλυμα ρωμαϊκής σαρκοφάγου. Το δάπεδο ήταν κατασκευασμένο με υπέροχα ψηφιδωτά με γεωμετρικά σχέδια. Ανοικοδομήθηκε περί τα τέλη του 5ου αιώνα και τον 7ο ή 8ο αιώνα καταστράφηκε για να οικοδομηθεί ξανά σε μικρότερες διαστάσεις. Το γραφικό εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής στη βόρεια πλευρά του λιμανιού χτίστηκε το 1870 και το 1930 επεκτάθηκε για να εξυπηρετεί τις ανάγκες του εκκλησιάσματος. Η κόγχη του ιερού είναι λαξευμένη στο βράχο και το ξύλινο τέμπλο φέρει εικόνες του Μιχαήλ Αρχαγγέλου,
της Βροχοκρατούσας και της Αγίας Παρασκευής, που είναι η προστάτηδα των ματιών και εορτάζει στις 26 Ιουλίου. Στο κέντρο της πόλης, δίπλα στον κεντρικό δρόμο, βρίσκεται η ωραία εκκλησία που τιμάται στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Θεμελιώθηκε το 1955 από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο και αποπερατώθηκε το 1965. Τα εγγένεια του ναού έγιναν στις 13 Ιουλίου 1969. Στα χρόνια της Ενετοκρατίας, σε αυτή τη γειτονιά της Χερσονήσου που βρίσκεται η εκκλησία ήταν το οχυρό των Ενετών. Η άλλοτε ακμάζουσα Χερσόνησος σταδιακά έπεσε στην αφάνεια και την παρακμή. Ο φόβος των πειρατικών επιδρομών ανάγκασε τους κατοίκους να καταφύγουν ψηλότερα και να δημιουργήσουν την Άνω Χερσόνησο όπου ένιωθαν περισσότερο ασφαλείς. Στην Αιγυπτιακή απογραφή του 1834 του Αιγύπτιου ηγεμόνα Μοχάμεντ Άλι, η Χερσόνησος είχε 60 χριστιανικές και 3 τουρκικές οικογένειες. Την ίδια εκείνη χρονιά του 1834 επισκέφθηκε την Χερσόνησο ο Άγγλος Ρόμπερτ Πάσλεϊ, ο οποίος αναφέρει ότι η περιοχή της αρχαίας Χερονήσου ονομαζόταν τότε Παλαιόπολη και κάνει μια γλαφυρή περιγραφή της φιλοξενίας του στο σπίτι του ιερέα του Πισκοπιανού τον Μάρτιο του 1834. Με μεγάλη δυσκολία βρέθηκαν 3 αυγά και μια οκά γάλα και αυτά ήταν το φτωχικό δείπνο. Ο παπάς και η παπαδιά, οι δύο ψηλές κόρες τους και οι δύο μεγάλοι γιοι τους και μερικά μικρότερα παιδιά, 2 γαϊδούρια, 2 αγελάδες και ένα μοσχάρι έμειναν στο ίδιο δωμάτιο. Και σε αυτούς προστέθηκα κι εγώ. Μου φάνηκε πως γύρισα 3.000 χρόνια πίσω. Αλλά δεν ήταν μόνο η παρουσία των τετράποδων
η μοναδική αιτία της άθλιας φιλοξενίας στου παπά το σπίτι. Ήταν και οι αναρρύθμιτοι επισκέπτες στον ύπνο μας. Ο οικισμός του λιμανιού της Χερσονήσου αναφέρεται για πρώτη φορά στην απογραφή του 1900 με 133 κατοίκους. Οι περισσότεροι ήταν έμποροι και έστελαν τα προϊόντα του τόπου, λάδι, χαρούπια, δέρματα και κυπευτικά στο Ηράκλειο με καΐκια πριν να γίνει η κατασκευή του αμαξιτού δρόμου. Μια παλιά φωτογραφία του 1925 είναι ενδεικτική της εικόνας που επικρατούσε τότε με ένα γαϊδουράκι στην παραλία και μερικούς ανθρώπους σε σχέση με την κοσμοπολίτικη εικόνα που παρουσιάζει σήμερα. Αντίθετα με το κοσμοπολίτικο λιμάνι της Χερσονήσου, η Άνω Χερσόνησος παραμένει μέχρι σήμερα ένα ήσυχο και γραφικό χωριό που διατήρησε την παραδοσιακή αρχιτεκτονική με τα στενά δρομάκια, τα πετρόχτιστα σπίτια, την ωραία πλατεία με τις εκκλησίες των εισοδίων της Θεοτόκου και της Μεταμορφώσεως. Σήμερα η Χερσόνησος μαζί με την Δημοτική Ενότητα των Μαλίων που τείνουν με την οικοδομική εξέλιξη να αποτελέσουν μια ενιαία πόλη αποτελούν ένα από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης. Τα πολυτελή ξενοδοχεία, οι υπέροχες ακρογιαλιές και τα φιλόξενα αισθήματα των κατοίκων της περιοχής σε συνδυασμό με τα αξιοθέατα και την κατασκευή του νέου αεροδρομίου του Καστελίου υπόσχονται ένα ακόμη καλύτερο μέλλον του τόπου.
Η γειτονική δημοτική ενότητα των Μαλίων, ανατολικότερα, πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν ένα μικρό χωριό που μαστιζόταν από την Ελλονοσία. Οι κάτοικοί του ασχολούνταν κυρίως με την καλλιέργεια των κυπευτικών και της μπανάνας και ολόκληρη η περιοχή παρουσίαζε μια γραφική εικόνα με τους ανεμόμυλους που πότιζαν ανέξοδα τα περιβόλια που στη συνέχεια έγιναν οικόπεδα στα οποία χτίστηκαν πολυτελή ξενοδοχεία. Η εικόνα του ήρεμου χωριού έδωσε τη θέση της σε ένα κοσμοπολίτικο τουριστικό κέντρο. Σε βενετσιάνικο χάρτη, ο μικρός οικισμός των Μαλίων αναφέρεται «Casa di Malia» και ολόκληρη η περιοχή μέχρι τη Χερσόνησο «Campagna di Malia», εξοχή των Μαλίων. Από την παιδινή ομαλή θέση στην οποία βρίσκεται, στους βόρειους πρόποδες της Ελένας, πήρε την ονομασία Ομαλία, Μάλια, και με την ονομασία αυτή αναφέρεται για πρώτη φορά σε έγγραφο του 1390. Στα χρόνια της Ενετοκρατίας ήταν ένα πολυάνθρωπο χωριό με 620 κατοίκους, όπως φαίνεται στην απογραφή του Πέτρου Καστροφύλακα το 1583. Στα Μάλια δεν κατοίκησαν ποτέ Τούρκοι, παρά το γεγονός ότι εδώ ήταν το ορμητήριό τους εναντίον του Μεραμπέλου. Στην απογραφή του 1671 είχε 130 χαράτσα, τους κεφαλικούς φόρους που πλήρωναν οι κριτικοί στους Τούρκους, από τους οποίους εξαιρούνται οι κληρικοί, οι ανάπηροι και τα παιδιά. Αλλά και στην απογραφή του 1834 στο χωριό κατοικούσαν μόνο 100 χριστιανικές οικογένειες. Σε αντίθεση με το λιμάνι της Χερσονήσου που είχε υποβαθμιστεί αισθητά στις αρχές του 19ου αιώνα με μόλις 133 κατοίκους, τα Μάλια λόγω των έφορων εδαφών της περιοχής συγκεντρώνουν 1068 κατοίκους στην απογραφή του 1900 και υπάγονταν διοικητικά στο Δήμο Μοχού. Thank you.
Στον παραδοσιακό οικισμό των Μαλίων βρίσκεται η Εκκλησία των Εισοδίων της Θεοτόκου, που είναι γνωστή και με την ονομασία Γαλαθιανή, επειδή σύμφωνα με την τοπική παράδοση η Εκκλησία χτίστηκε με λάσπη που ήταν ζυμωμένη με γάλα που είχαν φέρει στη χάρη της οι βοσκοί από τα γύρω βουνά της Ελένας. Για την οικοδόμησή της χρησιμοποιήθηκαν μαρμάρινα μέλη από τις αρχαιότητες της περιοχής. Η εκκλησία ήταν κατάγραφη, αλλά δυστυχώς οι τοιχογραφίες καταστράφηκαν. Στο ναό υπάρχουν αξιόλογες εικόνες όπως της Παναγίας Καρδιώτισσας και του Αγίου Τρίφωνα που χρονολογούνται από το 1495. Στον κεντρικό δρόμο των Μαλίων συναντούμε και τον ενωριακό ναό του Αγίου Νεκταρίου. Εδώ στον παραδοσιακό οικισμό συναντούμε και το χριστιανικό παρθεναγωγείο που οικοδομήθηκε το 1899 επί Κρητικής Πολιτείας, 100 χρόνια αργότερα, το 1999 ανακαινίστηκε από τον τότε Δήμο και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μαλίων. Μια εικόνα που έχει κάνει τον γύρο του κόσμου είναι το μικρό νησάκι στην παραλία των Μαλίων, με το εξοκλήσι της μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην ανατολική πλευρά του νησιού. Δίπλα στη θάλασσα βρίσκεται μία πηγή που, όπως πίστευαν παλαιότερα οι κάτοικοι των Μαλίων, το νερό της βοηθούσε στη σύλληψη των άτεκνων γυναικών. Thank you.
Σε απόσταση 2 περίπου χιλιομέτρων προς τα ανατολικά των Μαλίων, στη θέση Λούτρα, βρίσκεται και το βυζαντινό εξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου, που είναι χτισμένο επάνω σε παλαιότερο ναό του 9ου αιώνα. Το εκκλησάκι ανοικοδομήθηκε για ένα σκοπό. Έλεγαν εκείνα τα χρόνια οι κάτοικοι εδώ της περιοχής ότι εδώ έβρισκαν καταφύγιο οι διαβάτες που έρχονταν από το Ηράκλειο, από τη Χερσόνησο για να προχωρήσουν προς το Λασίθι, διότι κυκλοφορούσαν σε αυτή την περιοχή πολλές νεράιδες και τελώνια και προκειμένου να προστατευθούν από τις πονηρές σκέψεις των δαιμονίων, οι διαβάτες έβρισκαν σε αυτό το εκκλησάκι καταφύγιο. Απέναντι στο λόφο που βλέπουμε είναι το εξοκλήσι του προφήτη Ηλία, όπου στην αρχαιότητα ήταν ιερό κορυφής. Είναι στη νότια πλευρά του Μινωικού Ανακτόρου των Μαλίων. Στη Μινωική πόλη των Μαλίων έκανε πρώτος ανασκαφές ο αρχαιολόγος Ιωσήφ Χατζηδάκης το 1915, αφού αγόρασε την περιοχή παρακινούμενος από τα ευρήματα των χωρικών. Στη νεκρόπολη του Χρυσόλακου, που ονομάστηκε έτσι από τους ντόπιους εξαιτίας των χρυσών αντικειμένων που βρέθηκαν εδώ, αποκαλύφθηκαν σημαντικά αντικείμενα όπως το περίεπτο χρυσό κόσμημα των Μελισσών, που χρονολογείται στο 1800 έως 1700 π.Χ. Η χρονολόγηση του ανακτόρου των Μαλίων, σύμφωνα με την επικρατέστερη άποψη, τοποθετείται στην μεσομινωική εποχή της πρώτης και δεύτερης περίοδου. Σύμφωνα με τον καθηγητή Μαρινάτο, η περιοχή των Μαλίων ανήκε στη δυναστεία του αδελφού του Μίνωα Σαρπιδώνα, ενώ στην Κνωσό βασίλευε η δυναστεία του Μίνωα και στη Φεστό η δυναστεία του τρίτου αδελφού Ραδάμανθη. Από την αρχαία Μήλατο αναχώρησε μάλιστα ο Σαρπιδών για τη Μικρά Ασία, όπου ίδρυσε τη νέα του αποικία την Μήλιτο. Λείψανα της Μινωικής πόλης των Μαλίων είναι διάσπαρτα μέχρι τον όρμο της Αγίας Βαρβάρας, που οι αρχαίοι κάτοικοι του τόπου χρησιμοποιούσαν ως λιμάνι απέναντι από το ομώνυμο νησάκι.
αστήρευτη η ιστορία του τόπου μας και καθώς περπατάς σε τούτα τα πανάρχια χώματα, σου έρχονται στο νου οι στίχοι του Ομήρου. Είναι μια γης κατάμεσα του μελανού πελάγους. Η Κρήτη, η όρια κυπαχιά και η τριγυρολουσμένη, κατοίκους έχει αρρύθμιτους και χώρες 90. Κάθε λαός και η γλώσσα του ζουν αχαιοί στον τόπο, ζουν νησιώτες κρητικοί, παλικαριάς ξεφτέρια και κίδωνες και δωρικοί και πελασγοί λεβέντες. Κι είναι η Κνωσός χώρα τρανή που ο Μίνωας του Μεγάλου Δία σύντροφος 9 και 9 κυβέρνα εχρόνους.